θα πάμε στην Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, στα παιδιά εκεί τα οποία μας παρακολουθούν, τους αγαπάμε και τα αγαπάμε πάρα πολύ και μας στηρίζουν. Έχουμε μια πολύ όμορφη επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν από το Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που τα λέμε τηλεοπτικά. Ωστόσο, σήμερα Τσικνοπέμπτη και δεν μπορούν αυτοί εκεί οι νέοι μας, οι νέοι της Κρήτης που βρίσκονται στην Αττική, να μην το γλεντήσουν, να μην διοργανώσουν ένα γλέντι, καθώς το επιβάλλει και η μέρα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο τον Ξηραδάκη και τον Μάριο τον Λιλίτση. Σωστά, την καλησπέρα μας, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Νίκο, Νικόλα, να ξεκινήσω με σένα. Τι ετοιμάζετε σήμερα? Βεβαίως. Σήμερα έχουμε την Τσικνοπέμπτη μας. Έχουμε ψήνουμε κάτω. Ναι. Ξεκινάμε την παρέα μας σιγά-σιγά. Μαζεύεται κόσμος. Γλεντάμε. Έχουμε live μουσική, κριτική μουσική με τα παιδιά τα δικά μας. Πολύ όρεξη. Πολύ χαρά, όλα καλά. Έλα να σου πω, Μάριε, τι ώρα ξεκινάει το γλέντι εκεί? Εμείς έχουμε έρθει από νωρίς να ετοιμάσουμε τα σουβλάκια, τις πασέτες, ό,τι χρειάζεται. Τα γνωστά. Και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και έρχεται. Συνήθως αρχίζει να γεμίζει κατά τις 8-9 μέχρι ό,τι ώρα πάει. Δεν ρωτάω την ώρα που θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι μέχρι τις πρωινές ώρες. Το πρωί. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και έλα να σου πω, Νικόλα, είναι θεσμός αυτό το γλέντι ανήμερα της Τσικνοπέμπτης εκεί στα γραφεία του Συλλόγου? Βεβαίως. Γίνεται κάθε χρόνο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ψήνουμε από νωρίς. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους, για όλο τον κόσμο. Και για ντόπιους και για περαστικούς. Για όλους. Οπότε, κάθε Μάριε, χρόνο, από την ίδρυσή μας. Φαντάζομαι, Μάρια, δεν έρχονται μόνο Κρήτες, μόνο φοιτητές με καταγωγή από Κρήτη, αλλά είναι ανοιχτές οι πόρτες, οπότε είναι γνωστό το κέφι το οποίο υπάρχει και έρχονται και ντόπιοι. Έρχονται από όλες τις περιοχές, Αθηναίοι εδώ κυρίως, που αγαπάνε την κρητική παράδοση και έρχονται να μας τιμήσουν χωρίς να έχουν κάποια καταγωγή από την Κρήτη. Νικόλα, αυτή η μάζοξη σημερινή, μία από τις πολλές που πραγματοποιείται, καθώς σας το επιτρέπει και η συγκυρία και αναφέρουμε με τους περιορισμούς και με τον κορονοϊό που αποτελεί, οι περιορισμοί αποτελεί παρελθόν, αποτελούν παρελθόν. Πώς νιώθετε γενικά που ξαναβρεθήκατε πάλι με τους συμφοιτητές σας, ανοίξατε πάλι τις πόρτες της Ένωσης και υποδέχεστε κόσμο? Είμαστε πολύ ωρεξάτοι, πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για το έργο που κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Είμαστε ορεξάτοι να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο και κριτικούς και από όποιος έρχεται εδώ πέρα. Φεύγει με μια καλή εντύπωση. Πολύ ευτυχής, με πολύ όρεξη. Έχουμε μια δεύτερη πατρίδα εδώ πέρα. Ο Σύλλογος είναι για όλους εμάς τους κριτικούς μια δεύτερη πατρίδα, ένα δεύτερο σπίτι. Μπράβο. Μάριε. Μπορεί και το πρώτο για μερικούς. Πάμε να ξαναβρούμε λίγο τη σύνδεση, να σας δούμε, παιδιά. Να μιλήσουμε λίγο. Βλέπω από πίσω και τους οργανωπαίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι. Είναι ο Νίκος ο Ξηραδάκης και ο Μάριος ο Λιλίτσης. Ναι, δεν ξέρω, ένα κουμπί είναι να πατήσετε να σας δούμε λίγο. Σας ακούμε, αλλά σας είδαμε λοιπόν. Μάρι, από πίσω οι οργανωπαίκτες γενικά, Νικόλα, είναι έτοιμοι. Περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσουν. Να παίξουν και κάτι και όσο θέλετε κρατάτε. Λοιπόν, σωστό. Στείλτε χαιρετισμούς εδώ στους δικούς σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Πολλά χαιρετίσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στα παιδιά, λοιπόν, να δούμε τι έχουν ετοιμάσει εδώ για την Κρήτη TV.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. Περιμένουμε υλικό να το προβάλλουμε και αύριο στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα με προσοχή. Πολύ. Και να ξέρετε και τότε εδώ η πόρτα της εκπομπής και η Crete TV βέβαια είναι ανοιχτή πάντα προκειμένου να επικοινωνούμε και να στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, παιδιά. Να